κυβέρνησης με συγκεκριμένους επιχειρηματίες στον χώρο του ποδοσφαίρου, καταγγέλνω από τη Νέα Δημοκρατία. Κάθε πολιτικός μπορεί να έχει την όποια άποψη έχει και να καταθέτει την όποια κριτική έχει. Εγώ σέβομαι την κάθε κριτική. Ο κόσμος γνωρίζει τι σημαίνει διαπλοκή σε αυτή τη χώρα, γνωρίζει ποιες πολιτικές δυνάμεις την υπηρετήσαν, ποιοι ταυτιστήκαμε με αυτές τις διαδικασίες. Και σε σχέση με το θέμα της κατηγορίας για διαπλοκή, να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση ήταν αυτή η οποία πήρε συγκεκριμένα μέτρα όχι για μία ομάδα, για πολλές ομάδες. Και έχουμε έρθει κατά καιρού σε σύγκρουση με συμφέροντα που δεν θέλαν να γίνουν αυτά τα βήματα που έγιναν στο ποδόσφαιρο. Και κατά καιρού έχουμε ακούσει από πάρα πολλές πλευρές κριτική, αλλά εμείς συνεχίζουμε το δρόμο μας. Σε ό,τι αφορά τα χτεσινά γεγονότα, από την πρώτη στιγμή υπάρχει δήλωση του κυρίου Βασιλιάδη, που όχι μόνο δεν καλύπτει αυτά που γίνανε, αλλά προαναγγέλει και όλες τις επόμενες κινήσεις. Και να σας θυμίσω ότι ήδη υπάρχει δικογραφία από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης και κινείται συγκεκριμένες διαδικασίες σύμφωνα με τον νόμο. Και αυτό να περιμένουμε αυτές τις εξελίξεις και μετά να κατηγορήσουμε οποιονδήποτε. Αλλά να ανοίξουμε κάποια στιγμή στην Ελλάδα την κουβέντα το τι είναι διαπλοκή και ποιες πολιτικές δυνάμεις την υπηρετήσαν, για να μπούμε και στην ουσία του πράγματος. Νομίζω όμως ότι οι πολίτες έχουν πλήρη εικόνα. Μάλιστα. Περάσουμε στο θέμα των Ελλήνων αξιωματικών. Έχετε εικόνα. Πότε θα επιστρέψουν οι δύο Έλληνες αξιωματικοί? Η κυβέρνηση από τα πρώτα μόλις 24 ώρα δια του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Τζανακόπουλου και δια του κ. Κουβέλη διατείνονταν ότι σε λίγα 24 ώρα θα ήταν σπίτι τους. Διότι η απλή λογική λέει ότι ένα τέτοιο απλό μεθοριακό επεισόδιο, το οποίο έχει αντιμετωπιστεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένη ταχύτητα, έπρεπε να λήξει πάρα πολύ γρήγορα. Κατά τον Πρωθυπουργό απλό επεισόδιο, διότι κατά τον Υπουργό Άμυνας ομοιρία. Καταλαβαίνω την προσπάθεια να δείξετε ότι υπάρχει πρόβλημα μέσα στην κυβέρνηση. Αλλά πρόβλημα μέσα στην κυβέρνηση είναι αυτή, κύριε Υπουργέ. Δεν υπάρχει. Καταλαβαίνω την προσπάθεια που γίνεται από κάποιους να δείξουμε ότι υπάρχει πρόβλημα μέσα στην κυβέρνηση. Πρόβλημα μέσα στην κυβέρνηση δεν υπάρχει. Να σας απαντήσουμε σε αυτό που είπατε. Mm-hmm. Σε σχέση με το συγκεκριμένο γεγονός, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα επιστρέψουν σε 2, σε 3, σε 4 μέρες, διότι δυστυχώς από την άλλη πλευρά υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν τιμά ούτε το ρόλο της χώρας στο ΝΑΤΟ, διότι να θυμίσουμε ότι η διπλανή χώρα είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Και όταν συλλαμβάνει στρατιώτες. Λίγα μέτρα μέσα ή έξω από τα σύνορα θα φανούν όλα αυτά τα ζητήματα, δεν τα ξέρουμε ακόμα. Δεν μπορείς μετά να λες ότι θες σχέσεις φιλίας. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι η γειτονική χώρα έχει μια λογική έντασης και μια λογική σύγκρουσης. Δεν θα κάνουμε οτιδήποτε για να υπηρετήσουμε αυτή τη λογική. Εμείς είμαστε μια ήρεμη δύναμη, καταλαβαίνουμε τα γεωπολιτικά προβλήματα της Τουρκίας και στο Συριακό και στο Κουρδικό και σε άλλες χώρες. Δεν θα κάνουμε οτιδήποτε να υπηρετήσουμε αυτή τη λογική της έντασης και της σύγκρουσης. Και πού θα έρθουμε από το λόγο. Μισό λεπτό. Εμείς δεν μπορούμε να παρεύουμε και να μπούμε σε ένα ανατολίτικο παζάρι όπως θα θέλαν κάποιοι. Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να μπούμε σε ένα ανατολίτικο παζάρι. Φέρτε μας τους δύο να σας δώσουμε κάποιους από τους 8 ή τους 8 κτλ. Αυτή είναι η λάθος προσέγγιση. Αυτή είναι η λάθος προσέγγιση η οποία δεν διασφαλίζει ούτε τα εθνικά συμφέροντα, ούτε τελικά και το θέμα των δύο αυτών στελεχών του στρατού. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να κινηθούν οι διαδικασίες όπως πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες και να επιστρέψουν οι άνθρωποι πίσω. Δεν κάναν κάποιο ποινικό ή κάποιο άλλο αδίκημα. Είναι όμοιροι, εχμάλωτοι, όπως μας είπε ο κύριος Καμένος πριν από λίγη ώρα, συγκυβερνάτε με τον κύριο Καμένο, υπενθυμίζω. Κρατούμενοι, συλληφθέντες, τι ακριβώς είναι? Αυτή η κυβέρνηση στηρίζεται από δύο κόμματα και από διάφορες άλλες. Όχι συνιστώσεις από άλλα διάφορα κόμματα τα οποία είναι εντός του ΣΥΡΙΖΑ, όπως για παράδειγμα οικολόγοι. Ναι, ναι. Εμείς είμαστε πάντα υπέρ της απλής αναλογικής και της συνεργασίας των κομμάτων. Θα σας πω. Άρα έχουμε μια κουλτούρα συνεργασιών. Όταν συνεργάζονται δύο κόμματα, είναι σαφές στα δύο κόμματα να υπάρχουν σε ορισμένα ζητήματα διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτό ποτέ δεν υπάρχουν. Αλλά, μισό λεπτό, λέω, υπάρχουν όταν συγκυβερνούν δύο κόμματα. Μέσα στα κόμματα μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Μάλιστα, είπατε στον Τζούνο ότι προσπαθείτε να δημιουργήσετε θέμα στην κυβέρνηση. Αφήστε να τελειώσω τη φράση. Μέσα στην κυβέρνηση δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Θυμόσαστε πολύ καλά. Έξω. Θυμόσαστε πολύ καλά τη δήλωση του κυρίου Καμένου, για παράδειγμα, για τον κύριο Κοτζιά, έξω από το Μαξίμου. Και για το συγκεκριμένο θέμα η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένη θέση. Όχι, κύριε Υπουργέ, τώρα τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι. Είναι άλλη μια δήλωση του κυρίου. Ποιος την εκφράζει τη θέση της κυβέρνησης? Αυτός που ορίζει το Σύνταγμα. Έχουμε Σύνταγμα στη χώρα. Ο κύριος Καμένος την εκφράζει τη θέση της κυβέρνησης. Η θέση της κυβέρνησης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής εκφράζεται από τον Πρωθυπουργό και από τον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών. Στα θέματα αγροτικής πολιτικής από τον αρμόδιο Υπουργό. Στα θέματα της άμυνας από τον αρμόδιο Υπουργό. Αυτό είναι θέμα άμυνας εξωτερικής πολιτικής. Είναι πλέον θέμα εξωτερικής πολιτικής. Είναι σαφέστατο. Δεν έχει σημασία τι λέει ο Υπουργός. Έχει σημασία το τι λέει ο καθένας. Αντιλαμβάνουμε την προσπάθεια
να κάνετε την προσπάθεια. Τρίχα τριχιά δεν και να δημιουργήσετε θέμα. Κύριε, δεν υπάρχει θέμα στην κυβέρνηση. Υπάρχουν γονείς και ακούνε. Από την κυβέρνηση θα γυρίσουν σε δύο μέρες. Από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κουβέλη, ότι παιδιά μην ανησυχείτε, έρχονται. Και από τον κυβερνητικό ακούνε εκπρόσωπο. Τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ακούνε από τον κύριο Καμένο ότι είναι όμοιρη. Όταν υπάρχει ομοιρία, πάει να πει ότι κάποιος έχει ζητήσει αντάλλαγμα, λίτρα. Έτσι τουλάχιστον ξέρω εγώ. Έτσι. Επειδή νομίζω δεν θέλετε. Τον κύριο Καμένο, που επίσης είναι βουλευτής της συμπολίτευσης, λένε ότι είναι αιχμάλωτη. Πριν από λίγο το είπα. Να απαντήσω λοιπόν. Υπονοείτε μάλλον τι ότι είναι. Δεν έχετε κάποια ευαισθησία για τα δύο παιδιά περισσότερη από ό,τι έχει η κυβέρνηση. Μπορεί να εγώ. Έχω περισσότερη ευαισθησία. Αν έχετε μεγαλύτερη ευαισθησία, μάλιστα, τότε να σας συγχαρώ για αυτήν την ευαισθησία. Τους μισούς έχω υπηρετήσει περισσότερο και στα σύνορα. Ναι, και εγώ έχω υπηρετήσει 26 μήνες. Τι πρέπει να πω να το λέω κι εγώ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Σας το λέω, έχω ευαισθησία. Βεβαίως έχω ευαισθησία. Για τα δύο παιδιά έχετε εσείς ευαισθησία πιο πολύ από κάποιους στην κυβέρνηση. Έχω ευαισθησία. Εντάξει. Κατατίθεται αυτό δημοσία. Ο κύριος Φίλης είπε ότι δεν είναι μείζον θέμα. Αντιλαμβάνομαι το τι θέλετε να κάνετε. Εγώ σε αυτή την παγίδα δεν πέφτω. Συνεχίζετε να αντιλαμβάνετε. Εγώ λοιπόν λέω στο θέμα των, ναι, δύο, στο θέμα των δύο συγκεκριμένων στρατιωτικών στελεχών. Οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή δυστυχώς σε μια διαδικασία δικαστηρίων που δεν θα έπρεπε να είναι. Διότι αλλιώς έπρεπε να αντιμετωπιστούν αυτά. Εμείς κρατάμε μια ψύχρεμη στάση. Μάλιστα. Δεν βοηθάμε τη λογική τη ένταση και τη σύγκρουση που θέλει άλλη πλευρά. Και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να γυρίσουν τα δύο παιδιά αυτά όσο γίνεται πιο γρήγορα είναι πίσω. Θέμα. Είναι ένα σοβαρότατο θέμα. Βεβαίως και είναι ένα σοβαρότατο θέμα. Ευχαριστώ για την απάντηση. Δεν είπα ότι δεν είναι ένα σοβαρό θέμα. Ελάτε, κύριε.